καλή συνταγή. Ξεκινήστε κόβοντας δύο λουκάνικα σε μικρά κομματάκια μέσα σε ένα μεγάλο μπολ γεμάτο με δύο φλιτζάνια βρασμένο ρύζι. Στη συνέχεια, προσθέστε τρία ολόκληρα αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, μία πρέζα μαύρο πιπέρι, τέσσερις φέτες μαγειρεμένες ζαμπόν ψιλοκομμένο σε τετράγωνα, σχοινόπρασο και μαϊντανό. Στη συνέχεια προσθέστε μία όριμη ντομάτα, ψιλοκομμένη σε μικρούς κύβους, ένα μέτρια ψιλοκομμένο κρεμμύδι, σε μικρούς κύβους και 250 γραμμάρια γάλα. Ανακατέψτε το μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Στη συνέχεια προσθέστε 1,5 φλιτζάνι σιταρένιο αλεύρι. Το κάθε φλιτζάνι υπολογίζουμε ότι περιέχει 240 γραμμάρια. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Τώρα σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά προσθέστε λίγο λάδι και απλώστε χρησιμοποιώντας ένα πινέλο. Ρίξτε μέσα το μείγμα που φτιάξαμε και τοποθετήστε το ομοιόμορφα στο τηγάνι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 10 λεπτά. Αφού περάσουν τα 10 λεπτά, τότε γυρίστε το και καλύψτε το τηγάνι ξανά και αφήστε να μαγειρευτεί για άλλα 10 λεπτά. Μετά από αυτό, φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε.